και ψιθυρούσε αυτό το πυρόσφυλλο. Ο θεμελιών την γίνε με την ασφάλεια αυτή που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεων και φύτευ σας. Εκεί η στρουθεί ο ένος έψωση. Του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθους... Πάρ' του Αγίου Ιχουτούντου και να μεταπίστεως ευλαβίας και πόρου Θεού Ισιών των Ελαφών, την Κυρίου δε υπόμε. Πάρ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δε υπόμε. Πάρ' του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθείων, Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του πλοίου και του λαού, του Κύριου δε υπόμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξιάν φάρασαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού. Υπέρ της χώρας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούνταν εν αυτές, του Κύριου δε υπόμε. Εργασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δε υπόμε. Υπερπλεώνων, οδηπορούνων, οσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δε υπόμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης γλύψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δε υπόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, την Παίνου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων τιμωρεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αή και εις τους αιώνας. Αν δεν έχει να δει το συμπλήμα όντως θέλα μαζί και ο Θεός γυνάμος εις αυτό Oh, great.
τον Κύριον πάντα συνούν Κύριου. Ιδούδη ευλογείτε τον Κύριον πάντα συνούν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέ. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και λέησον. Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη χώρα ταύτη των ενωητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του του. Εκειδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπερ πάντων των προν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βάσταν αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κύριο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση οι σύνδουλοι υπέκυαν τα σκεφαλά στους δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτε είναι εξ ανθρώπων να μεν τους βοήθησαν. Αγράτων ψυχήν, το πείτε Θεό παρατίθετε, την ασώματων δυνάμεις Θεό πρέπει πως υποδέχω.
του προσίτου φωτός, η σωτηρία των πιστών και ελπίστων ψυχών ημών. Νην απολύεις των δούλων σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν τη γεννήσει την παρθενία εφυλάξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοδόκε, μετέστης προς την ζωή. Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πέτει δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Κύριες και θείες βοηθείες υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπέρ του διαφυλάκτηνε την Αγία Εκκλησία και πόλη τάφτην και πάσα πόλη και χώρα πορνείς λίγου λιμού σεισμού κατά πόντις μου πυρός μαχαίρας επιδρομήν κατημών κινουμένη και ρίσαστε η βάση εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δέομεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δύσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ύπροπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνευματί. Τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομαι. Κύριε.
Τίποτα πολύ έλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις την Αγίαν Κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών και Μητέρων των Ενασχύσιν Αμψάντων, Νίκονος του Μετανοήτε του Πολιούχου και Προστάτου ημών, Λεοντίου του Μονεβασιώτου, Θωμά και Γεωργίου των Ενμαλεοάσχησάντων, Γρηγορίου του Μυστριώτου, Μαξίμου του Γρεκού, Ηλία του Νέου, της Οσίας Μητρός ημών υπομονής, του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Έθνο Ιερομάρτυρος, Ανανίου Επισκόπουλα και Δαιμονίας και πάντων των Λακώνων Αγίων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων και των Αγίων Τεσσαράκοντα Αθλοφόρων Μαρτύρων, των Εντιλίμνη της Σεβαστίας Αθλησάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν της οίκης των ενευλαβία παρακολουθούντων την τέλεσιν της ιεράς ακολουθίας ταύτης, ενα πάση την καθημάστε ως όστο επαρχία, εν τη χώρα ημών και εν το κόσμο σου άπαντη. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων, εκτρέφων και πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών. Και σύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Κυρίου και Ζωπιού Σταυρού, της Θεσίας και Κυρίου δυνάμει ο Ρασομάδη, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς εν ειρήνη και ομονία και αγάπη. Και η Παναγιά μας, της οποίας την Αγία Εκοίμησιν και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομαι όλη αυτή την εβδομάδα και θα αποδοθεί η εορτή της Κοιμήσεως μεθαύριο Τρίτη βράδυ και Τετάρτη. Ένα, δύο, μ' ακούτε. Σεβασμιότατε. Μ' ακούτε όλοι, Γιώργο. Κύριε εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φίλες και φίλοι, θα ήθελα κι εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας. Και πριν καλέσουμε τον αγαπητό φίλο, εξαίρετο Λάκωνα, καθηγητή κύριο Κατσαφάνα στο Βήμα, να διαβάσω λίγα λόγια για αυτόν, για όσους δεν το ξέρετε, που είμαι σίγουρη ότι είναι λίγοι, αλλά εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ο κύριος Δημήτρης Κατσαφάνας γεννήθηκε το 1928 στην Παλαιοπαναγιά Λακωνίας. Σπούδασε κλασική και βυζαντινή φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλόλογος καθηγητής, με την ευρύτερη έννοια του όρου, δίδαξε επί δεκαετίες στο Γυμνάσιο Αρένων Σπάρτης. Διετέλεσε γυμνασιάρχης, λυκειάρχης και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νοτίου Λακωνίας. Με αίτησή του παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία και επιδόθηκε έκτοτε συστηματικά στην έρευνα. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από αυτοτελή βιβλία, μελετήματα
και δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά. Πρόκειται για μια ολόκληρη σειρά ιστορικών και φιλοσοφικών αναζητήσεων, με άξονα τη δραματική πορεία του νέου ελληνισμού από την ιστοριοβυζαντινή περίοδο και ύστερα και για τη διαμόρφωση της εθνικής μας νεοελληνικής ταυτότητας και ιδιοτυπίας. Είναι μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, της Διεθνούς... ...και καθηγητές, συμπολίτες μου, αγαπητοί φίλοι, στο ωραίο εδώ τοπίο του Πατσαράου, τενούμε απόψε τα αποκαλυπτήρια του αείμνηστου φιλοσόφου, αείμνηστου καθηγητού μας, Ιωάννου Θεοδωρακόπουλου, του καθηγημόνα της φιλοσοφίας. Θερμές ευχαριστίες και από μένα οφείλονται στον κύριο Στράτη Στρατήγη, αγαπητό φίλο, στην αγαπητή μας Βέσπινα, αλλά δεν θα προσιωπήσω και εγώ τη σειρά μου τη συμβολή του φιλότυπου Γιώργου Αμαλή, που με προσωπική του εργασία και καθημερινή άγρυπνη παρατήρηση συνέβαλε ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος αυτός με το κρυσάκι του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με την επιθυμία του εξεπαστού μας δασκάλου.